Και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Τους μεγάλους ψαράδες. Και πίσω ημάς αλληλείς ανθρώπων. Που καταγότανε από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Άπλωναν τα δίχτυα στη Γενισάρετ και έπιαναν για να πουλήσουν τα ψάρια τους. Δεν ήταν μόνο ότι σαν ιδιώτες είχαν το επάγγελμα του ψαρά, αλλά έπαιρναν στο χέρι και το βιβλίο του νόμου. Το βιβλίο του νόμου. Έτσι είναι αυτό που μπροστά μου. Η βιογραφία της Σιμωρόπετρας. Και εκεί είχαν διαβάσει ότι θα έρθει αυτός που της είχε δώσει τον νόμο. Όχι Μωυσής, αλλά του πήγε δώσει τον Μωυσή τον νόμο. Ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του ουρανού και της γης. Και τον περίμεναν. Αλλά δεν τους έφτανε ο νόμος μόνο. Και καλά κάνανε. Είχαν βρει την ομορφότερη παρέα που υπήρχε την εποχή εκείνη. Και με αυτή την παρέα κάνανε, περνούσαν τον καιρό τους. Το μετά τον Χριστό, το μετά από τον Χριστό, δάσκαλο, που είχε έρθει πριν από τον Χριστό, για να βαπτίσει τον Χριστό. Τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή. Και ο Ανδρέας, ο Άγιος Απόστολος, και ο Ιωάννης, και οι δυο τους, είχαν δάσκαλο. Δεν καταλαβαίνουμε με τίποτα. Μιλάω γενικά. Παίρνουμε ένα βιβλίο, το ανοίγουμε, και έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που διαβάσαμε είναι, αλλά δεν φτάνει μόνο το βιβλίο. Αυτό λέει ο Άγιος Ανδρέας. Είχε και δάσκαλο δίπλα, τον Ιορδανίτη, στον Ιορδάνη ήταν, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δάσκαλος τους, δάσκαλος τους. Και άλλωστε ήταν και ο νυνός του Κύριου, δεν ήτανε. Ναι. Και οι δυο τους, Ανδρέας, Ιωάννης. Τον βλέπουν, όπως ήταν παρέα, τον βλέπει ο Κύριος, ο Ιωάννης, τον Κύριο. Νάτος. Αυτός είναι ο άμυνος του Θεού.
τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα να περνούνε οι λέξεις που έχουν ουράνιο άρωμα χωρίς να παίρνουν όσφρηση καμία. Να ο αμνός του Θεού. Και οι δύο αφήνουν τον Ιωάννη και πηγαίνουν μαζί του. Πού μένεις δάσκαλε, πού μένεις. Και λέει το Ευαγγέλιο, έμεναν παρά αυτό την ημέρα εκείνη. Έμεναν μαζί του όλη την ημέρα. Έχουμε ανάγκη όλοι μας και πρώτος εγώ, από το δάσκαλο το ζωντανό να μας νουθετεί πάνω στις γραφές. Μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη. Λέει, μία ημέρα ολόκληρη μαζί του, ο μυσταγωγός με κεφαλαία γράμματα, ο μυσταγωγός σημαίνει εκείνος που σε ό,τι απόρριτο έχει ο ουρανός σε βάζει μέσα και λίγο λίγο σου δείχνει, σου ανοίγει την αυλαία και καταλαβαίνεις. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες, όλοι είχαν και τα παιδιά, τα μαθητούδια τους που έπαιρναν και πρόσφεραν. Ο Κύριος ήταν ο μυσταγωγός. Δεν υπάρχει άλλος. Μία ημέρα έμενα μαζί του, λέει. Βέβαια και από την πρώτη μέρα δεν αντιλήφθηκαν, λέει, έχω μπροστά μου εδώ, δεν καταλάβαινα ακόμα από την πρώτη μέρα ότι αυτός ήταν ο Σωτήρ και ο Υιός του Θεού. Μήτε επιθυμούσαν να γίνουν μαθητές του. Έρμησαν όμως, ένιωσαν όμως. Ανίποτη έλξη. Μαγνήτη. Αυτό το κατάλαβα. Αλλά όχι. Δεν τους τα έδωσε και σε την αρχή. Παιδαγωγικός. Ο μεγάλος δάσκαλος. Παιδαγωγικός, μήτε φορέα. Τους μαγνήτησε με, μαγνήτησε. Αλλά δεν είπε εγώ είμαι. Δεν ξέρω τον ακουστή. Ο Ανδρέας και να πει, βρήκαμε το Μεσσία. Το Μεσσία. Έχει πάρα πολύ χρόνο. Τριβή. Αν δεν συνανασταθείς, είτε βιβλίο είναι αυτό, είτε άγιος άνθρωπος είναι αυτός, δεν ξέρεις τίποτα απολύτως. Ο χρόνος και η συναστροφή σου ανοίγουν τα μάτια. Και ο κόπος που θα κάνεις χρειάζεται για να ανοίξεις τα μάτια σου. Παναλαμβάνω, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τα είχαν ανοίξει. Έναν αγωνίησα, περιμένανε. Τον είδανε, δεν το καταλαβαίνω. Χρειάστηκε, καταλαβαίνω, η επικοινωνία, η επαφή. Είχα συζήτηση με έναν επροχθές.
Μα πώς απορρίπτεις, πώς χωράει το, η λογική σου και απορρίπτεις αυτό με το οποίο δεν ασχολήθηκες. Χωρίς να ασχοληθείς καθόλου. Λες, δεν υπάρχει, πώς είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Οι Εβραίοι, κύριε Καλλιτάμι, συγχωρείτε που διακόπτω. Ήταν τόσα θαύματα μπροστά στον Κύριο. Γιατί δεν πίστεψαν. Το λέει, δεν το λέει ο Κύριος ο ίδιος. Σκληροτράχηλοι ήσαν. Το λέει ο Κύριος με άλλο τρόπο. Όταν έχουσαι και εγώ ακούσαι. Τους βαθμούς έχουν βλέπουσαι. Εκάμισαν τις οφθαλμίες αυτών. Δηλαδή, τύφλα. Περίεργο πράγμα. Τύφλα. Όχι, δεν σε θέλουμε. Δεν τους άρεσε. Δεν το πείτε. Όχι. Αφού εδώ η καρδιά δεν το έλεγε, γιατί είχαν παραδοθεί, τους είπε ο Κύριος, εμείς τέκνα σατανάες να τους είπε. Το είπε. Το είπε. Και γεννήματα εχιδνών. Ο Ιωάννης είπε εδώ. Α, ο Ιωάννης. Ναι. Και παραλαμβάνω, για να έρθουμε κοντά σε αυτό που είπες. Αν δεν υπάρχει η καλή προαίρεση, ό,τι καλύτερο και να σου δώσουνε, δεν κολλάει. Δεν κολλάει με τίποτα. Οι δύο μαθητές, Ανδρέας και Ιωάννης, ψάλαμες και οι δύο, είχαν έφεση. Έφεση σημαίνει ζή. Καυτή επιθυμία. Καυτή επιθυμία. Έφεση σημαίνει επιθυμία. Λοιπόν. Περιμένανε στρατικά. Δεν είχαν πάρει ακόμα την πληροφορία. Από τη συζήτηση λέει, που είχαν την ημέρα ολόκληρη, ο Ανδρέας πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Πίστευε. Ο ανέμενε ο λαός αιώνες. Το ελπιωτή του κόσμου. Πίστευε. Μήπως ότι μη μπορώντας λέει να κρατήσει το ανοιχτό που ανακάλυψε, πάει ο Ανδρέας στο σύνολο. Ήπεξε το όμορφο εκεί πως έχουμε σκοτάδι εντελώς, έχουν σβήσει τα φώτα από τη γεννήτρια της ΔΕΗ και είναι βράδυ μεσάγεται και έχουμε ανάγκη για φως. Φως εδώ, φως εκεί, φως εκεί πέρα. Εδώ παλεύουμε να βρούμε τρόπο, τάκ, έχει το ρεύμα. Ήρθε. Βρήκαμε. Έψαγανε, αυτό θέλω να πω. Ψάχνεις, βρίσκεις. Δεν ψάχνεις, δεν βρίσκεις τίποτα. Χωρίς επιθυμία, χωρίς ψάξιμο, κανένα καλό στη ζωή σου δεν θα δεις, ούτε και θα βρεις. Ψάξανε, δεν τον βρήκανε τυχαία. Ό,τι βήμα έκανε ο Κύριος, το έκανε για να βρει τα πρόβατά του. Ένα-ένα, να με βάλει στους ώμους του. Ό,τι βήμα έκανε ο Κύριος. Αυτό το ξέρουμε. Και ό,τι κάνει μέχρι τώρα χωρίς να βλέπουμε, για να βάλει τα προβατάκια του εδώ, στην πλάτη. Χωρίς αυτό, τα πρόβατα που λέει, εκείνα που είναι να σωθούν. Υπάρχει, λέει, υπάρχουν και εκείνες πρόβατα που τα τρώει ο λίγος. Γιατί το θέλουμε τα πρόβατα να τα φάει ο λίγος. Βρήκαμε, λέει, το Μεσσία και τι έκανε. Ο Ανδρέας στο Σίμωνα, το μέτρο. Έλα, πάμε εκεί.
τον οδήγησε. Τον οδήγησε. Στον Χριστό, τον Ιησού, τον Μεσσία, τον Υπουργή του κόσμου. Ο Ανδρέας, να ξέρουμε κάτι που και εγώ το διάβασα και το χειρούμε σε εγώ, γράφει, ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε, όχι που προσπίθηκε, γιατί είδατε, πήγε και τον βρήκε ο Ανδρέας, δεν πήγε ο Κύριος, του πει, έλα, πρώτα πήγε παιδός. Ο πρώτος που αναγνώρισε τον Χριστό και για το λόγο αυτό έλαβε το όνομα Πρωτόκλητος. Το βγάλαμε. Δέστε το καλά. Διδάσκω, αη διδασκόμενος. Μελετώ, βλέπω μέχρι χτες προχτές έλεγα τον κάλεσε ο Κύριος. Αλλά εδώ γράφει καθαρά. Ο Ανδρέας ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον Χριστό και για το λόγο αυτό έλαβε την ονομασία Πρωτόκλητος. Το έχω κάνει και με κίτρινη την ονομαλή μου, αλλά ξεχωρίζει. Κοιτάξτε κάτι. Πού πήγαινε ο Χριστός, εδώ στον αδελφό. Πού πήγαινε ο Χριστός για να βρει τα πρόβατά του, πού πήγαινε ο Χριστός, σε πόλεις, σε βουνά, σε χωριά, σε πηγές, σε λαγκάδια, ο Χριστός. Εκεί που πήγαινε ο Χριστός, πήγαινε ο Ανδρέας. Από την ώρα που γνώρισε τον Κύριο τον Χριστό. Γιατί όπου ο Χριστός η ζωή, όπου ο Χριστός το φως, όπου ο Χριστός η αλήθεια, όπου ο Χριστός η αιώνια ζωή. Λέει ο Χριστός άρδευε, πότιζε. Σαν η γη, η υδά των ζώντων της ψυχές του μοναδικούς. Λέει, δεν έχει τσαμαρίτσα, καθαρά το λέει. Το νερό που θα σου δώσω εγώ είναι για αιώνια ζωή νερό. Είναι ο παράδεισος. Το νεράκι, το Ευαγγελιάκι που έχουμε ορολογημένα στο βιβλίο, οι Απόστολοι, η Αποκάλυψη, είναι πηγή ύδατος ζώντος. Και λέμε στην εκρόσιμη απολυθία, ήθεσαι ένα τροπάριο να δώσεις την κοιμηθέντα ο Θεός, να το χαρίσει, λέει, πως το λέει εκεί, εν γη ζώντων. Να το κατατάξει εκεί που είναι οι ζωντανοί άνθρωποι και όχι οι πεθαμένοι. Και πού δεν βρέθηκε ο Ανδρέας. Είναι αυτός, μας πληροφορούν οι γραφές, που είπε «Πεινάνε Κύριε, έχουν όλη μέρα εδώ πέρα, ας να φύγουνε». Να παραγούν να φάνε. Και είπε ο Κύριος, εσείς έχετε, έχουμε, φέρετε εδώ. Και αγλώγησε και φάγανε όλοι. Ο Ανδρέας το παστό, πεινάνε εκεί. Αλλά έτρεφε λέει και φιλία ο Απόστολος Ανδρέας, έτρεφε φιλία καυτή.
με τον Απόστολο Φίλιππο. Βλέπετε, υπάρχει ο λαός και η παροιμία που λέει «Ο όμοιος τον όμοιο». Ο όμοιος θα βρει τον όμοιο. Αν δεν έχεις τον κόσμο αυτό που ζεις, την πάρε όλα σου την όμορφη. Προσκυντάστε πνευματικά. Είπαμε, χρειάζονται βιβλία, απαραίτητα. Αλλά χωρίς τον αδελφό σου που έχεις τις όμοιες ιδέες, δύσκολα βιώνεις και με τεμποδίο μεγάλο την πνευματική ζωή. Χρειάζεται και ο αδελφός, είχε Φίλιππο, που ήσαν λέει φίλοι. Θυμόμαστε όλοι ότι ορισμένοι Έλληνες ζήτησαν από τον Φίλιππο, ναι, να δουν τον Κύριο. Πήγε και πήγε στον Ανδρέα για να μεσηκεύσει για να τον δει. Αυτός ήταν το πρόσωπο επικοινωνίας, ο Ανδρέας. Σε ζητάνε, λέει, κύριε. Αυτά ερμηνεύονται ως εξής. Χρειάζονται και τα πρόσωπα που προσαγάγουν, που οδηγούν δηλαδή κοντά στον Κύριο. Είναι αναγκαία τα πρόσωπα. Χωρίς πρόσωπα θα ζούμε μόνοι μας και θα πεδευόμαστε τα αληθινά πνευματικά πρόσωπα. Τι θέλουμε τώρα? Να το δούμε τον Απόστολο Ανδρέα πού? Στα πάθη του Κυρίου, τα έζησε. Να το δούμε στην Ανάσταση, ήταν σε όλες, λέει, τις εμφανίσεις του Κύριου μετά την Ανάσταση. Στην Ανάληψη ήταν. Στην Πεντηκοστή που κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιο ήταν. Τα έχω μπροστά μου και διαβάζω. Έλαβε, λέει, κατά την Πεντηκοστή το πλήρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και του έπεσε ο κλήρος να ευαγγελίσει στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Βαθιά κάπου από την Αγγλία και πιο βαθιά ακόμα. Έλεγα στις αδελφές το απόγευμα, επειδή το κάθισα ακτές και προχθές και διάβασα, γιατί και πάλι δεν φτάνει να διαβάσεις το βίο του Αγίου. Λέω, 800 εκκλησίες ίδρυσε, για να το δω, έτσι είναι, ο Απόστολος Ανδρέας. Ναι, λέει, στη δυτική παράδοση ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος τιμάται ιδιαιτέρως ως προστάτης της Σκωτίας. Το ξέρετε αυτό? Ναι. Υπάρχει και πόλης Άγιος Ανδρέας. Κάτω το Μεσαίωνα υπήρχαν εκεί περισσότερες από 800 εκκλησίες αφιερωμένες στον Πρωτόκλητο. Και στην Κρυμαία πήγε. Ναι, στον Πόντο εκεί, για ταινία. Είναι μέγας Απόστολος. Βλέπεις, για εδώ χωράει ο αγράμματος. Ο ψαράς. Αγράμματος, πώς το κάνουμε, κύριε Πάτρε? Δεν καταλαβαίνουμε ότι ζούμε μέσα στο θαύμα και δεν το ζούμε και δεν καταλαβαίνουμε καθόλου. Καθόλου. Δεν χωράνε αυτό στο μυαλό του ανθρώπου. Ένας απλός ψαράς. Ήταν, λέγει, πιστός στις προτροπές του Κυρίου. Του είχε πει, θα πάτε, θα κήρυξετε. Με άδειες τσέπες, με τρύπιες, θα το πω εγώ έτσι,
Δεν θα έχετε μαζί σας, λέει, δύο σακάκια, ένα. Και ο θεστή να μείνετε γυμνή. Λέει, μη πήραν, όχι σακούλι, μαζί. Γνωρίζει εκείνος που σας στέλνει τι χρειαζόσαστε, θα σας τα δώσει. Και όχι μόνο αυτό. Τούτο εδώ δεν θα σκέφτεται από πριν τι θα πει, όπως εγώ κάνω και διαβάζω. Όχι. Την ώρα εκείνη που θα μιλάτε, θα σας κουνάει το μυαλό, την καρδιά, τα χείλη και θα λέτε αυτά που θα λέτε, το Πνεύμα του Άγιου. Αγραμματή ψαράδες, ψαράδες με κεφαλαία μετά τον Χριστό. Λέγε λοιπόν, του έπεσε ο κλήρος να ευαγγελίσει στις εκτές της Μαύρης Θάλασσας, της Βυθινίας, της Θράκης και την Ελλάδα. Ελλάδα δεν είναι αυτή που έχουμε σήμερα, Μακεδονία, Θεσσαλία, Αχαΐα. Αυτά ονομαζόντουσαν Ελλάδα τότε. Μακεδονία, Θεσσαλία, Αχαΐα. Πέρασε από στερήσεις παντός είδους. Στερήσεις παντός είδους. Όχι από καλό πέρασε. Από στερήσεις. Μη το ψάχνουμε. Ασθένειες, κινδύνους, από ληστές. Κακομεταχείριση από Εβραίους, σαν τον Απόστολο Παύλο. Και ειδωλάδες. Αλλά ο λόγος του δυνατός και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος συνοδευόταν από τέρατα και σημεία. Τέρατα και σημεία. Θαύματα και σούπερ θαύματα. Θα το πω σε γλώσσα πιο απλή το καταλαβαίνω. Και στο δίχτυ μέσα του λόγου έπιανε και μικρά και μεγάλα ψάρια. Μια ποικιλία από όλα τα έθνη. Από όλα τα έθνη. Μάλιστα αναφέρεται ότι ένα πλήθος Εβραίων μετέστρεψε εκεί στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Δεν είναι όλοι οι Εβραίοι χαμένοι, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα υπάρχει ένα μικρό υπόλοιπο που μένει τώρα. Γιατί είδαν τον Άγιο Ανδρέα τον Απόστολο, όχι μόνο σαν ομιλητή, αλλά να κάνει καλά και αρρώστους. Να γιατρεύει τους ανθρώπους από ασθένειες. Κοιτάξτε, ο Άγιος αυτή τη στιγμή είναι που ζει καλύτερα, πιο δυνατά από ό,τι ζούσε όταν ήταν στον κόσμο. Μπορούμε να τον επικαλούμεθα και τώρα για όποια ανάγκη έχουμε, όχι μόνο τον Άγιο Ανδρέα, οποιοδήποτε Άγιο. Να το λέει η καρδούλα. Να το λέει η καρδούλα μας. Το αιτείτε και δοθήσετε δεν έχει την απήχηση του μόνο για μια εποχή, για όλες τις γενναίες των γενναιών. Στην Οικομίδια, στη Χαρτιδόνα, στην Ιράκια του Πόντου, στο Άμαστρι, στο Πόντο δηλαδή, στο Εύξενο Πόντο, αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει επανειλημμένως φανατικούς οπαδούς των ειδώλων και της φιλοσοφίας. Και της φιλοσοφίας, φιλόσοφους. Ο αγράμματος ψάρες, φιλοσόφους, σπουδαγμένους
της εποχής εκείνης. Αποστόμωνε και τους μεν και τους δε. Στη συνόπη του πόντου, στον εύξηλο πόντο δηλαδή, δίπλα είναι η συνόπη. Εκεί ακριβώς με την προσευχή του, με την προσευχή εκ του μακρόθεν. Εδώ ο Απόστολος Ανδρέας, σε μια απόσταση που ήταν συνόπη, έκανε προσευχή. Και όπως ήταν δεμένος στη φυλακή ο Απόστολος Ματθίας, του έλυσε τα δεσμά. Του έλυσε τα δεσμά. Από τις αλυσίδες. Αλλά λέει, συνελήφθηκε αυτός ο Άγιος Ανδρέας εκεί στον τόπο αυτό, απομενόμενους. Μένομε σημαίνει τρελούς, ειδωλολάτρες. Και υπέστη βασανιστήρια πολλά, τον έριξαν κατά γης, το χτυπούσαν όλοι μαζί, του έκοψαν μάλιστα με τα δόντια και ένα δάχτυλο. Βλέπετε ότι εμείς που τα ακούμε πως εκ του φόβου παραλύγουμε, μόνο στο άκουσμα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, άμα σε κάψει η αγάπη του Χριστού, ό,τι και να σρίξεις, τα καίει όλα. Τα βασανιστήρια αυτά και γόντουσαν στην αγάπη του Χριστού. Και ο μάρτης είχε αυτή την αρρωγή ώστε να τα αντέχει σαν να εγώ πειράζω το μαχαιράκι μου. Δουλέψουμε αυτό. Προσφέρεις την αγάπη σου στον Χριστό. Και ο Κύριος λέει εκατονταπλασίωνα λείψετε. Το λέει, δεν το λέει αυτό. Θα σου δώσω εγώ 100 φορές παραπάνω. Δώσε μου εσύ ένα. Ένα. Ένα μόνο. Και αυτό το ένα, με το ζόρι, το δίνω εγώ πάνω μας χάρη, με το ζόρι. Πώς θα καταλάβω τα γειτονιά μου, να γίνουν 100. Εφού λέει, μελετάτε λέει ο Κύριος τις γραφές. Και εγώ δεν ανοίγω τη γραφή. Ο Κύριος έδωσε παράδειγμα. Πήγαινε στο ναό, άκουγε τη διδασκαλία από τους ραβίνους εκεί πέρα. Προσευχόταν εκεί ο στενό μέσα. Και μάλιστα είπε το περίφημο εκείνο. Δεν ξέρατε, μαμά και μπαμπά, που ψάχνετε να με βρείτε, ότι είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. Παράδειγμα μας άρεσε. Αναγκαίος ο ναός. Αναγκαιότατος. Χωρίς αυτά δεν γίνεται αύξηση αρετής, ούτε πολλαπλασιασμός της επιθυμίας μας. Στο θέαμα της σταθερότητας του Αποστόλου Ανδρέα, της μακροθυμίας του απέναντι στους δημίους του και βλέποντας το πλήθος των θαυμάτων του, οι κάτοικοι της Συνόπης μετανόησαν και ζήτησαν συγχώρεση και έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Βλέπετε, στο θέαμα, εκείνο που μαγνητίζει, δεν πρέπει να λες πώς θα λάβω σαν θέλεις. Θα σε δω αν δίνει συγγνώμη στον αδερφό σου. Αν σου κάνει εις βάρος σου και εσύ λες, αδερφέ, εντάξει. Δεν το καταλαβαίνεις, εγώ δεν σου περνάω καμιά καρδιά, σ' αγαπάω αντιθέτως. Γιατί λέει ο Κύριος, εάν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, λέει, δεν σας χωστάω χάρη, αγαπάω εγώ τον αδερφό τον Σταύρο, με αγαπάει εκείνος, με πλήρωσε. Δεν χρειάζεται να με πληρώσει ο Κύριος, για να αγαπάω αυτό που δεν αγαπάει, που χρωστάει ο Κύριος τη χάρη του. Αλλιώς δεν γίνεται.
οι Απόστολοι είχαν το δεύτερο. Αγαπάτε τους εχθρούς. Εκεί δεν περιμένουμε να μας πειράσουν οι εχθροί. Και μην δανείζετε και να μην δίνετε παρόν σε εκείνους από τους οποίους θα τα πάρετε πίσω. Αλλά σε εκείνους δεν θα τα πάρετε πίσω, θα σας δώσει από ψηλά. Αφού πέρασε γη και ουρανό, όπως λέμε, ήρθε και στην Πάτρα. Πάτρα, στην Πάτρα, ο Άγιος Ανδρέας. Και του Ρωμαίου Αρχιπάτου τη γυναίκα, τη Μαξιμίλα, την μετέστρεψε, της άλλαξε την πίστη. Από είδωλα σε Χριστό. Αφού τη θεράπευσε από μία ανίατη ασθένεια. Είχε αρρώστια που διατρεβότανε, την έκανε καλά, είχε ακούσει και το κήρυγμά του και ένα ευχαριστώ μεγάλο ήταν να αλλάξει και να πει θέλω να γίνω χριστιανή. Όχι μόνο στη γυναίκα αυτή, αλλά όσοι έρχονταν σε επικοινωνία με τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα, όλοι είχαν να λάβουν, γιατί είχε να δώσει. Είχε να δώσει αυτά που του είχε δώσει ο Κύριος, που του είχε πιστευτεί ο Κύριος. Έτσι κάποιες στιγμές μου έρχεται στεναχωριά με λίγο. Πόσα, Κύριε, μας έχεις εμπιστευτεί και τα περνάμε στον ντούκου τελείως. Τα αφήνουμε και περνάνε και για μας, αλλά και για τον άλλο που υποχρέωση να του προσφέρουμε κάτι, τον αφήνουμε εντελώς χωρίς καμία βοήθεια Χριστού. Χωρίς καμία βοήθεια Χριστού. Εκεί στην Πάτρα, όχι μόνο τη γυναίκα του Αρχιπάτου, τη Μαξιμίλα, την έκανε χριστιανή, μέσα από την οικογένειά της και άλλους, αλλά και έξω από την οικογένεια, έκανε την πρώτη εκκλησία, γράφει το Συναξάρι. Φώτιζε, φώτιζε το νου των ακροατών με το κήρυγμά του. Θα το ξαναπώ. Φώτιζε το νου των ακροατών με το κήρυγμά του. Να ακούω λοιπόν κήρυγμα. Τι κάνω, μα είναι λόγος του κήρυγμα αυτός, δεν είναι του κήρυγμα. Εγώ θα σας δώσω, είπε ο Αποστόλος. Αυτός δεν είμαι σήμερα στους κήρυγες που μιλάνε. Φωτίζεται το μυαλό με το κήρυγμα. Δεύτερον, αναγεννούσε τους πιστεύοντας με το βάπτισμα. Τους έκανε καινούριους, αναγεννούσε, ξανά γεννούσε. Ίδρυε εκκλησίες, ίδρυε εκκλησίες. Αυτοί που πίστευαν χειροτονούσε τον επίσκοπό τους, όπως χειροτόνησε και εδώ, γιατί λέει το γαμπρό του Ανθιπάτου, στην Πάτρα, το γαμπρό του Ανθιπάτου. Τον αδερφό. Ε? Τον αδερφό. Πες το. Τον αδερφό του Αιγαίου, του
Βάρκος. Αιγιάτη. Αδερφός. Ναι, το γνωστό του Κώστατος. Ναι, τον αδερφό του Αιγιάτη. Τον έκανε πρώτο επίσκοπο του πατρόνου. Της εκκλησίας του πατρόνου. Βλέπετε το καλό πρέπει να μεταδίδεται. Δεν πρέπει να παραμένει. Λέει, το λέει. Το λιγνάρι το βάζουμε στο λιγνοστάτη. Λιγνοστάτης είναι ο οίκος του Θεού. Λιγνάρι ο Αιγιάτης, ο επίσκοπος. Ακόμη και κάθε πιστός είναι λιγνάρι του Θεού. Λέει για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, πώς φωτίσει ο λίγνος το φως, ο Ιωάννης είναι το λιγνάρι. Εδώ όμως λιγνάρια είμαστε όλοι, το καταλάβουμε και το πράγμα, αλλά δεν πείθει μόνο ο λόγος. Δεν φτάνει μόνο ο λόγος μας για να πείσει. Χρειάζεται και το έργο. Και εκείνο που πρώτα απ' όλα είναι έργο, είναι να ζητάμε από τον Κύριο την πρόσευχη, τη σωτηρία όλου του κόσμου. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, γέροντα του λέει η μοναχή, δεν μπορώ να προσευχηθώ για όλους. Και πώς σου κάνει η καρδιά να δεις ένα πλήθος κόσμο να πηγαίνει στην κόλαση. Γιατί πολλοί θα πάνε στην κόλαση. Το αντέχεις να κάνεις ευχή και ο Θεός βρίσκει τρόπους να σώσει εκείνους που έχουν τη διάθεση. Εκείνους που έχουν τη διάθεση. Δεν είναι μόνο για μας η προσευχή μας, είναι για όλο τον κόσμο. Χειροκρότησε λοιπόν τον Στρατοκλή, επίσκοπο πατρών. Στρατοκλή. Λίγες ημέρες αργότερα, όταν γύρισε ο Αρθύπατος, ναι, όταν γύρισε από εκεί που βρισκόταν, τον μαγκώνει και τον μνήμα, και όχι μόνο αυτό, αλλά πανομοιότυπα καταδικάστηκε σε θάνατο σαν τον Χριστό, χωρίς να δικαστεί. Και σε μεγάλη ηλικία. Και χωρίς, βεβαίως, μεγάλη ηλικία. Ήτανε γέροντας. 80 γέροντας. Κάποια σημασία αυτό. Όχι, υπέφερε μαρτύρια σε αυτή την ηλικία. Το ζητάνε οι Άγιοι. Οι Άγιοι, ο Άγιος Πολύκαρπος, πώς ήταν που... 100. Που πήγαινε για τη... ο Σμύρνης, ναι. Για τη Ρώμη. Άγιος Χαράλαμπος, 100 ετών. Έκανε την πορεία ολόκληρη, λέει. Από τη Σμύρνη μέχρι τη Ρώμη, με τα πόδια. Και είχε δίπλα του λεοπάρδαλης. Δηλαδή, λεοπάρδαλης δεν εννοεί ζώα, αυτά που ξέρουμε, αλλά έτσι ονόμαζε τους στρατιώτες που του γνωρίζουν, γιατί του φερόντουσαν χειρότερα από τα ζώα του φερόντουσαν. Και άντεξε να πάει. Και είχε χαρά που πήγαινε. Αφήστε με να με φάνε τα θηρία, μην μπαίνετε στη μέση σαν μέσο για να με σώσετε. Όλοι οι Άγιοι έχουν την επιθυμία τέτοια που υπερβαίνουν τη ζημιά που παθαίνουν από τα βασανιστήρια. Την ξεπερνάνε. Έτσι λοιπόν καταδικάστηκε, λέει, χωρίς δικαστήριο σαν τον Κύριο, κατά το αίτημά του, όχι όπως ο Κύριος, αλλά με το κεφάλι προς τα κάτω. Εκεί λοιπόν που τον σταυρώσανε, σύντομα, όχι, εκεί που σταυρώσανε, του χτίσανε και ναό. Στο όνομά του.
ξέχασα να σας πω, να το έχετε σαν ντοκουμέντο, παραπάνω να φέρετε, ότι ο Απόστολος Πέτρος είναι ο πρώτος που τίμησε την υπεραγία Θεοτόκο, τίζοντάς της το πρώτο λαό, στο λαό της υπεραγίας Θεοτόκου. Λοιπόν, έκτισε στη Θράκη, λέει ο Βυζαντινή πόλη, έκτισε εκεί ένα ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο και άφησε ως επίσκοπο τον Άγιο Στάχη. Βυζάντιο. Τον Άγιο Στάχη, το πρώτο επίσκοπο. Το καταλαβαίνουμε. Τιμή στη Θεοτόκο, στη μάνα του Κύριου. Τι να πούμε τώρα. Έρχονται αυτοί οι κύριοι που δεν πιστεύουν και δεν τιμάνε τους Αγίους, αντί και την Παναγία. Προς Θεού, προς Θεού. Καταλαβαίνετε από εκεί, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Για να έχουμε κάποια πράγματα υπόψη μας, καλύψανά του, τον Αγίου Ανδρέα, πολλά χρόνια μετά από το θάνατό του, 3 Μαρτίου του 357, τα μετέφερε από την Πάτρα στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Αρτέμιος. Ο Άγιος Αρτέμιος. Με διαταγή του γιου του Αγίου Κωνσταντίνου. Του γιου του Αγίου Κωνσταντίνου. Του Κωνσταντίνου. Τοποθετηθήκανε μαζί με το Αγίου Λουκά και το Αγίου Θαδαίου σε μια νεόκτιστη εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Τα λείψανα του Αγίου Ανδρέα. Τα μετέφερε ο Άγιος Αρτέμιος στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί που χτίστηκε ναός των Αγίων Αποστόλων. 5 αιώνες αργότερα επέστρεψαν στην Πάτρα. Τα λείψανα του Αγίου Ανδρέα. Σταλμένα από τον βασίλειο τον Αυτοκράτορα, τον πρώτο τον Μακεδόνα, στην Πάτρα. Αλλά μπροστά σε μια τουρκική εισβολή στην Πελοπόννησο, προσφέρθηκαν στον Πάπα της Ρώμης, τον Πάπα το Πίο το δεύτερο, από τον Δεσπότη του Μωραίος, τον Πάπα Λεολόγο, το 1460. Η κάρα του Αγίου επέστρεψε τέλος στην Πάτρα 26 Σεπτεμβρίου 1964. Αυτή που είναι τώρα κάτω. Ο Άγιος Ανδρέας από μία παράδοση σλαβική, οι Σλάβοι έχουν παράδοση, φέρεται ότι έφτασε μέχρι τη Ρωσία. Γεγονός που θα πρόσφερε στη Ρωσική Εκκλησία μια εξίσου μακρινή αποστολική καταβολή με εκείνη του Βυζαντίου. Πάντως, ο Άγιος Ανδρέας, να σκεφτούμε ότι έζεσε μια εποχή χωρίς κανένα μέσο. Χωρίς κανένα μέσο. Γιατί έσχισε τη γη σε μήκος και σε πλάτος. Σαν φτερωτός αετός. Και όπως λέει εκεί ο Δαβίδ, διέδωσε το λόγο του Κυρίου εις τα πέρατα της Οικουμένης. Στα πέρατα της Οικουμένης. Είναι αφάνταστο στην ανθρωπίνη διάνοια. Αν ερμήνευε αυτό με το μυαλό του ανθρώπου. Και επειδή ο λόγος του Κυρίου, ο πανάγαθος λόγος του Κυρίου, ήταν εκείνος που δυνάμωνε και ο νικητής στους αγώνες των Αποστόλων, αυτός είναι ο ένατος αιώνας, θα κρατήσει όρθια το ποίμιο, το αληθινό πραγματικό ποίμιο του Κυρίου. Γιατί το ποίμιο που είπε στον πατέρα του,
Εγώ, Κύριε, προσευχήθηκα για εκείνους που είναι για σωτήρια. Και από αυτούς που είναι για σωτήρια, δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένας. Θα χαθεί μόνο ο Υιός Απολίας. Και όσοι τον ακολουθούν. Θα έχουμε την ευχή του Αγίου Ανδρέα να μας σωτήσει, ώστε την ημέρα εκείνη τη μεγάλη που θα φύγουμε από τον κόσμο ή που θα σημάνει η σάρπηκα του Κυρίου, να ενταμώσουμε, να δοξάσουμε και να ευγήσουμε τον Κύριο από κοινού όλοι μαζί. Αμήν. Καθηγητά, να διατυπώσω μια απορία. Όταν είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ιδού ο αμνός του Θεού για τον Κύριο που ήρθε από την έρημο, προαισθανόταν και το πάθος του Κυρίου. Πώς το ήξερε και δεν είπε ιδού ο Μεσσίας. Αλλά είπε ο αμνός του Θεού, που σήμαινε αμνός το σφάγιο που θα θυσιαστεί. Τα είχε στο μυαλό του, τα προαισθανότανε, ή του είχε γίνει αποκάλυψη. Τι να πούμε πάνω σε αυτό. Εσείς τι λέτε. Τα είπες όλα. Είπα όλα. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Ναι, σίγουρα θα είχε αποκάλυψη. Τα είπες όλα. Προφήτης ήταν. Αφού λέει... Σκοτώνονται παιδιά στο Ιράκ. Ναι. Είχε ένα παλικαράκι του τότε που γίνονταν ο πόλεμος. Ναι. Κι άλλη μια φορά γίνονταν ότι κάνει. Και έλεγα, πού το ξέρετε, τα βλέπω. Ο Άγιος Ιωάννης έβλεπε ζωντανά αυτό το πράγμα. Συνεπώς, ό,τι έλεγε ήταν η ζωή, δεν ήταν απλός λόγος. Να βάλω τι λέμε. Άλλος κάτι. Τέλος. Τέλος, άσε τέλος. Άγιος ο μόνο γιατί εγώ κουράστηκα και μάλλον.